Ο Δήμος Δοξάτου, σε συνεργασία με το νομικό του πρόσωπο και γιατρούς από τη γύρω περιοχή, διοργανώνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές ομιλίες με θέματα που αφορούν την υγεία. Στο ΚΑΠΗ του Δοξάτου πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα τους παράγοντες και τους κινδύνους, καθώς και τα συμπτώματα από την αθυροσκλήρωση και τη στεφανιαία νόσο. Και αυτά βλάπτουνε. Δεν είναι ακίνδυνα επειδή έχουν λιγότερο νικοτίνη ή πίσα. Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεση στο τσιγάρο. Δηλαδή, κάποιο λέει ότι εγώ καπνίζω 5 τσιγάρα την ημέρα, δεν πειράζει, αυτό κάνει και καλό μάλιστα. Δεν ισχύει αυτό. Επιβαρύνει σε σύγκριση με κάποιον ο οποίος δεν καπνίζει, απλώς είναι λιγότερο επιβαρυμένος με κάποιον ο οποίος καπνίζει 5 πακέτα. Έτσι. Αλλά πάντα δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεση. Το επόμενο που πρέπει να ξέρετε για το κάπνισμα είναι το παθητικό κάπνισμα. Το οποίο πρέπει να το θυμάστε, είναι εξίσου σημαντικό, το ίδιο βλαβερό. Οπότε οι παθητικοί καπνιστές έχουν μεγάλο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων σε σύγκριση με τα άτομα που δεν εκτίθεται καθόλου στον καπνό. Και αυτό το λέω περισσότερο για να θυμούνται και οι γονείς που έχουν παιδάκια στο σπίτι, έτσι. Η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία, ο καλύτερος δείκτης για να υπολογίσουμε αν είναι κάποιος παχύσαρκος ή αν είναι υπέρβαρος, είναι ο δείκτης μάζας σώματος. Όπως παρατήρησε ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης μετά την κακοκαιρία που πέρασε, οι ενομερωτικές αυτές ομιλίες συνεχίζονται καθώς αποτελούν σημαντικό στοιχείο πληροφόρησης κυρίως για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Μετά φυσικά από τις φυσικές καταστροφές, η ζωή πάντα συνεχίζεται. Είμαστε στο ΚΑΠΗ του Δοξάτου, όπου το νομικό πρόσωπο διοργανώνει και το ΚΑΠΗ διοργανώνει μια σειρά ομιλιών. Έχουμε νέους επιστήμονες, έναν καρδιολόγο, ο οποίος θα ενημερώσει όλους μας τους συνδημότες και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με προβλήματα καρδιακά, καρδιακών παθήσεων. Οι ομιλίες αυτές θα συνεχιστούν και φέτος το 2017 η προσπάθεια που θα κάνει ο Δήμος Δοξάτου και το νομικό πρόσωπο πάνω στην πρόληψη θα είναι ιδιαίτερος προσεκτική, γιατί έτσι όπως μας αγαπάνε οι πολίτες μας, έτσι πρέπει να τους αγαπάμε και εμείς.